Η είδηση του θανάτου της Φόφης γεννηματά συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα. Το προσωπικό και πολιτικό στίγμα της αποτυπώνεται στα αισθήματα σύσσωμης της ελληνικής κοινωνίας που αποχαιρετά με σεβασμό και αναγνώριση μια μεγάλη αγωνίστρια της ζωής και της πολιτικής κακέρας. Παιδεία στα οποία ξεχώρισε για τη γενναιότητα και τη δύναμη με την οποία πορεύτηκε. Αν χάσουμε και την επόμενη γενιά, δεν έχουμε μέλλον ως χώρα. Η παρακαταθήκη της Μεγάλη, όσο ισχυρή ήταν και η παρουσία της στην πολιτική ζωή της χώρας, το τελευταίο της ταξίδι μας συγκλονίζει. Θα είναι στις καρδιές όλου του προοδευτικού κόσμου, του κόσμου της κεντροαριστεράς, του κόσμου της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά πιστεύω και είμαι σίγουρος θα είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων για το θάρρος της, την αγωνιστικότητά της, και το κουράγιο και τη δύναμη που είχε να παλέψει αυτή την αρρώστια. Ο ξαφνικός χαμός της πάγωσε το χώρο του Πασόκ, βυθίζοντας στην οδύνη τους στενούς συνεργάτες της, φίλους και συναγωνιστές που γνώρισαν στο πρόσωπό της μια γυναίκα και μια πολιτικό με απαράμιλο ηθός. Μου εμπιστεύτηκε σε πολύ μικρή ηλικία μια σημαντική θέση και η συνεργασία μας ήταν πάντα βασισμένη στην ειλικρίνεια και στις καθαρές κουβέντες. Εμπιστευόταν πάντα τους νέους ανθρώπους, έδινε χώρο στην νέα γενιά και ξέρετε το έκανε αυτό σε συνθήκες που ήταν δύσκολες για όλους μας. Γνωρίσαμε μια κυρία της πολιτικής, ένα χαμογελαστό άνθρωπο με επιμονή και σταθερότητα της απόψης της. Καλό ταξίδι Φόφη. Η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τα δύο τελευταία 24 ώρα με την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής να υποκύπτει στις 12 και 4 το πρωί, παρά τη γενναία μάχη που έδωσε από την ημέρα που διαγνώστηκε με καρκίνο. Είμαι συγκλονισμένη. Επειδή πίστευα τόσο πολύ στο θάρρο της και στη γενναιότητά της, είχαμε όλη την ελπίδα ότι θα το αντιμετώπιζε. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό στα στελέχη του Πασόκ σε όλη την Κρήτη. Όλοι γνώριζαν τη μάχη που έδινε, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι το τέλος θα γραφόταν τόσο άδικα και πρόωρα. Στα γραφεία του Πασόκ στο Ηράκλειο, σύντροφοι και συναγωνιστές της από το χώρο που υπηρέτησε με πίστη, πάθος και αγωνιστικότητα, από μικρό παιδί στο πλάι του αείμνηστου Γεώργιου γεννηματά, μέχρι και την ανάδειξή της σε πρόεδρο του κινήματος, όλοι μιλούν με δάκρυα στα μάτια για την απώλειά της. Βαθιά η θλίψη και στα Χανιά. Με συγκίνηση και πόνο ψυχής, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της από το χώρο της αυτοδιοίκησης είτε το χώρο του Πασόκ μιλούν για το χαμόγελο, την ευγένεια και το υψηλό αίσθημα ευθύνης με το οποίο πορεύτηκε. Συγκλονισμένοι. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για το χώρο μας, για τη χώρα. Με την τακτική που ακολούθησε, με δική της ευθύνη. Στο Ρέθυμνο που πραγματοποίησε μία από τις τελευταίες της ιδιωτικές επισκέψεις για να παραβρεθεί σε κοινωνική εκδήλωση, φίλοι και συναγωνιστές της μιλούν συγκινημένοι για τη Φόφη γεννηματά, η οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με το νησί. Αυτό που έχει συμβεί μας συγκλονίζει όλους. Είναι μεγάλη απώλεια για το δημοκρατικό χώρο, για τον πολιτικό χώρο της χώρας μας, που η Φόφη γεννηματά μας αφήνει τόσο προώρα. Με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν τη Φόφη γεννηματά και τα στελέχη στον ομό Λασιθίου. Απέραντη θλίψη. Χρειάζεται απλά σιωπή και σεβασμός. Τίποτε άλλο. Πιστεύω στην επανασύνδεση αυτού του χώρου, στην ανασυγκρότησή του και δουλεύω γι' αυτό. Η βαθιά ενωτική στάση της στις εσωκομματικές ισορροπίες στο Πασόκ αλλά και στα ζητήματα διακυβέρνησης της χώρας αποσπούσε το σεβασμό κάθε συνομιλητή της, όπως εξηγούν στελέχη που συνεργάστηκαν μαζί της. Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, ένας καθαρός άνθρωπος. Η ματιά της σε αγκάλιαζε και σου δίνει το δικαίωμα να είσαι δίπλα της. Ότι αυτό το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών δεν θα γίνει σκαμνάκι για να κάνει ο κύριος Τσίπρας ένα άλμα στο κενό. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα, η χώρα κηρύχθηκε σε εθνικό πένθος για την Τετάρτη, ως ελάχιστο δείγμα τιμής και αναγνώρισης στη συμβολή της Φόφης γεννηματά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας.